φοιτητές, βρισκόμαστε στον δρόμο για ακόμα μια φορά τη μέρα ψήφισης του νομοσχεδίου, απαιτώντας η κυβέρνηση της Δημοκρατίας να πάρει έστω και τώρα πίσω αυτό το νομοσχέδιο έκτοτε. Οι φοιτητές έχουμε κάνει ξεκάθαρο ποιες είναι οι ανάγκες μας. Οι ανάγκες μας είναι να έχουμε αποκλειστικά δημόσιες και πραγματικά δωρεάν σύγχρονες σπουδές, να έχουμε πτυχία με αξία, να έχουμε δουλειά με δικαιώματα. Οι φοιτητές έχουμε καταφέρει να χαλάσουμε τα σχέδια της κυβέρνησης και του κυρίου Μητσοτάκη, καθώς θέλαν αυτό το νομοσχέδιο να είναι νόμος του κράτους από το Γενάρη. Οι φοιτητές θα δυναμώσουμε τον αγώνα μας, παίρνοντας δύναμη και από τις μασικές απεργιακές κινητοποιήσεις στις 28 Δευτέρου, ένα χρόνο μετά το έγκλημα στα Τέμπη, στις οποίες μπήκε πάλι το ερώτημα ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Εμείς απαντάμε πως δεν γίνεται οι ζωές, οι σπουδές των πολλών να μπαίνουν κάτω από τα κέρδη των λίγων. Και τώρα θα δυναμώσει, θα κλιμακωθεί ο αγώνας ενάντια σε αυτή την πολιτική της κυβέρνησης, όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θέλει τις σπουδές μας κόστος, που θέλει τους φοιτητές, αντί να είναι φοιτητές όπως αξίζει το 2024, να είναι πελάτες σε πανεπιστήμιες επιχειρήσεις.